Γιατί μέρα. Νομίζω ότι ο Νίκος σας βάζει αρκετά ξένα τραγούδια. Εντάξει, θέλουμε το ελληνικό να χορέψουμε τώρα. Δεν πάει το αυτό. Πώς χορεύεται αυτό, τι να κάνω έτσι. Εγώ θέλω να σκίσω σηκωθώνα. Ναι, δεν σε βλέπω. Χορεύει. Ναι, στην αρχή βρε, δεν πάω ακούσουμε ξένο τραγούδι. Εγώ θέλω να μπω με διάθεση. Τώρα το ξένο με ρίχνει λίγο μένα. Είμαι πιο. Καλά, υπάρχουν και ξένα εκεί που. Καλά, είμαστε. Σε παρακαλώ, μην με προκαλεί. Και φέρω τίποτα αύριο και δεν αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την Αφροδίτη που προχωρά σήμερα στο ζώδιο του εγώ καιρού. Έχουμε μια αλλαγή δηλαδή στο πλανητικό σκηνικό που εννοείται θα μας επηρεάσει. Η Αφροδίτη προχωρά από σήμερα, θα μείνει μέχρι τα μισά του Φεβρουαρίου, μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, κάτι παραπάνω από τα μισά δηλαδή. Και φυσικά είναι μια Αφροδίτη. Δεν έχει σχέση με την προηγούμενη θέση της, όταν ήταν στον Τοξότη. Είναι μια Αφροδίτη όχι πάρα πολύ χαλαρή, πάρα πολύ διασκεδαστική. Μιλάμε τώρα για το ζώδιο του Κρόνου, έτσι. Κρόνος ίσον, πειθαρχία, περιορισμός, όρια. Άρα σκεφτείτε το αυτό, καθώς η Αφροδίτη συμβολίζει κυβερνά τα θέματα που σχετίζονται με την αγάπη, τον έρωτα, τις σχέσεις, τα οικονομικά. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια προσέγγιση πολύ διαφορετική σε σχέση με την προσέγγιση που είχε την πιο χαλαρή, την πιο ανάλαφρη που είχε πριν στον Τοξότη. Σαφώς θέλει ξεκάθαρες καταστάσεις και στην προσωπική μας ζωή. Δεν της αρέσουν οι σχέσεις της μιας βραδιάς. Ψάχνει πιο σταθερές δεσμεύσεις γενικότερα. Αυτό έχει να κάνει πέρα από τα ερωτικά με όλες τις σχέσεις. Και βέβαια θέτει κανόνες σε όλα και είναι και μια Αφροδίτη που θέλει πειθαρχία και στον οικονομικό τομέα. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως πώς θα μας επηρεάσει από σήμερα μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου ο πλανήτης που συμβολίζει στην αστρολογία σχέσεις, εμφάνιση, έρωτες και οικονομικά.